σε αυτή τη μίνι συνέντευξη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα, απευθυνόμενος σε όλους τους φιλάθλους, τους παράγοντες, προπονητές και ποδοσφαιριστές του νομού Κορινθίας, να αναφέρω, αλλά και σε όλους τους φιλάθλους σε όλη την Ελλάδα, ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων νομού Κορινθίας, εννοείται το αυτονόητο, καταδικάζει το συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη σε βάρος του διαιτητή της, του Παντελή του Χοντρόπουλου. Θεωρούμε ότι είναι μια ενέργεια η οποία δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Θεωρούμε ότι είναι μια ενέργεια η οποία δεν πρέπει να έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζουμε τα περαιτέρω. Είναι άλλων αρχών δουλειά αυτό. Πάντως είμαι πολύ δυσαρεστημένος και εγώ και οι συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο που συμβαίνουν τέτοια πράγματα τα οποία δηλητηριάζουν το ποδόσφαιρο του νόμου μας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και των αρμοδιοτήτων μας να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να τελειώσουν τα πρωταθλήματα όπως πρέπει να τελειώσουν μέσα στο πλαίσιο του ΕΦ αγωνίζεστε με τη λογική ώστε ο καλύτερος να πάρει το πρωτάθλημα και να εκπροσωπήσει το νομό μας στα Μπαράζ Ανόδου για τη Γάμα Εθνική και οι ομάδες οι οποίες είναι καλύτερες να παραμείνουν στην Α κατηγορία καθώς επίσης το ίδιο να συμβεί και στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, το οποίο και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ρίστο επαρόδο και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο πολλές φορές ξεχνάμε, ότι τα πρωταθλήματα φέτος έχουν μια ιδιαίτερη αξία, διότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, με το σύστημα των play-off και των play-out, καθώς και τις ομάδες της Β' κατηγορίας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι για πρώτη φορά όλες οι ομάδες και οι έξι διεκδικούν την άνοδό τους στην παραπάνω κατηγορία, καθώς επίσης και οι υπόλοιπες ομάδες διεκδικούν την παραμονή τους στην Α κατηγορία, το ίδιο συμβαίνει και στη Β' κατηγορία. Θέλω αυτό να το τονίσω γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε. Είναι ένα πολύ κακό γεγονός αυτό το οποίο συνέβη. Επαναλαμβάνω, είναι ένα γεγονός το οποίο δηλητηριάζει το ποδόσφαιρό μας, πριν όμως θα πρέπει να θυμίσω ότι και στο παρελθόν δυστυχώς είχαν συμβεί κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν σχέση με τον αγωνιστικό χώρο, σε επιθέσεις οι οποίες είχαν γίνει στο σκοτάδι της νύχτας εντός εισαγωγικών, σε πρόσωπα του ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων είναι και ο Μιλών. Καθώς επίσης ο τέος πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, ο κ. Μπρούτσης, και όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια σειρά αυτή από γεγονότα τα οποία όχι μόνο τα καταδικάζουμε, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτα και ευχόμαστε να λάμψει η αλήθεια και να εμφανιστούν η πραγματική ένοχη, φυσική και ηθική αυτοργή. Εμείς πάντως θα παραμείνουμε στο κομμάτι το οποίο μας αναλογεί, το οποίο έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο. Υπάρχουν υποψίες από πού προέρχεται αυτός ο εκφοβισμός? Δεν γνωρίζω ότι μπορώ να γνωρίζω. Η συνομιλία που είχα με τον διαιτητή τώρα το πρωί που ήρθε να φέρει κάποια έγγραφα εδώ πέρα δεν μου απέδωσε κάτι. Δεν μου είπε ότι από κάπου απειλήθηκε ή από κάπου έχει κάποια υποψία και φυσικά δεν εννοείται ούτε εγώ προσωπικά ούτε κάποιος από τους συνεργάτες μου μπορεί να έχει κάποια άποψη επί αυτού. Θα αναλάβουν οι αρχές, νομίζω έχει και γίνει μήνυση κατά γνώστον. Έχουν πάρθει τα σχετικά ώστε να σταλούν στις αρμόδιες αρχές στην Αθήνα για να γίνει έλεγχος για πιθανά δακτυλικά αποτυπώματα κλπ. Εύχομαι να λάμψει η αλήθεια. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος διαιτητής, χωρίς να έχει καμία προειδοποίηση από οποιονδήποτε, ή βρήκε ξαφνικά σφαίρες πάνω στο αυτοκίνητο. Αυτό είπε, αυτό δήλωσε, αυτό είπε και στην αστυνομία που έσπευσε αμέσως όταν κατήγγειλε το γεγονός. Η ΕΠΣ Κορινθίας σκοπεύει να κάνει κάτι για αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που βλέπουμε? Η ΕΠΣ Κορινθίας, όπως σας είπα προηγουμένως, θα κάνει ό,τι μπορεί σε σχέση με τα πλαίσια των δυνατοτήτων της και τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Η ΕΠΣ Κορινθίας δεν είναι ούτε αστυνομικές αρχές, δεν είναι ούτε δικαστικές αρχές. Ό,τι μπορεί να κάνει θα το κάνει σε σχέση με την ορθή διεξαγωγή των αγώνων και στο να πάρει ο καθένας από αυτούς που διαγωνίζονται αυτό που του αναλογεί. Μέσα μάλιστα στα πλαίσια αυτά, από ό,τι εννοήθηκα γιατί ήδη προηγουμένως συνεδρίασε και η Επιτροπή Πρωταθλήματων και Κυπέλλου, θα κοιτάξει και έχει ήδη πάρει απόφαση, θα ανακοινωθεί και στα σωματεία, να εκαθαριστούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων, ώστε να μην υπάρχει κάτι το οποίο θα μένει πίσω, προκειμένου να παιχτούν τα παιχνίδια
τα δύο της Κορίνθου που δεν έχουν γίνει, το ένα την Τετάρτη στο Βέλο και το άλλο του Λουτρέκιου, και να μπουν οι ομάδες να παίξουν τα υπόλοιπα παιχνίδια τους μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς να υπάρχει κάποιο υπόλοιπο. Προς τιμήν του ο συγκεκριμένος διαιτητής βγήκε, το κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή και δεν είχαμε κάποιο επηρεασμό. Μήπως έχουμε στο μέλλον κάποιον που να μην έχει το ίδιο σθένος να βγει και να καταγγείλει τέτοια γεγονότα και να επηρεαστεί με αυτό το bullying που γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε μάγισσες ούτε να βλέπουμε συνέχεια φαντάσματα. Ο καθένας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του, αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Έχω την ελπίδα ότι αυτό το οποίο σας ανέλησα προηγουμένως και θεωρούμε και αυτό πιστεύει το 80-90% των ανθρώπων που πιστεύουν και αγαπάνε το κορινθιακό ποδόσφαιρο, μόνο ένα 10% για άλλους λόγους δικούς του δεν συμφωνεί με αυτό. Αυτά τα ενδιαφέροντα πρωταθλήματα και τις α κατηγορίες και τις β να διεκπληρωθούν με τον τρόπο που πρέπει, διότι σας είπα ότι είναι πρωτοφανώς πετυχημένα και σε επίπεδο φιλάθλων και σε επίπεδο ανταγωνισμού και διαγωνισμού.